ladies and gentlemen, we are back. Χρόνια πολλά. Καλή τσικνοπέμπτη. Ρίξτε το έξω, διασκεδάστε, φάτε. Φάτε πάρα πολύ σήμερα, πραγματικά, με τις καλύτερες κρεατικές επιλογές. Και ποιο είναι το νούμερο ένα στέκι, είτε για να βρεθούμε από κοντά, είτε για delivery από τις 10 το πρωί είμαι και σας περιμένω μέχρι τα αργά τη νύχτα. Χτύπα στο ψητό λοιπόν Fleming 139 στο πέραμα, γιατί η τσικνοπέμπτη μας θα είναι πολύ μοναδική. Καλή όρεξη, ξεφαντώστε, φάτε, διασκεδάστε. Μετά έχουμε την καθαρά Δευτέρα και μετά μπαίνουμε στη Σαρακοστή. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Ξεκινάω με Ιωάννα Μάνου και τα περίεργα και τα παράξενα που έχουμε και πάρα πολλά μαζέψει αυτή την εβδομάδα. Αμέσως μετά κοντά μας Αγγελική Κούκουρα, όχι μόνη της, με τα ήθη και τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης, αλλά και με ωραία τραγουδάκια και γενικότερα θα περάσουμε καταπληκτικά. Δεν είσαι μόνη όμως. Σήμερα έφερα έχεις και παρέα. Παρέα που ντύθηκε. Κοίτα, εντάξει, έχει κάτσει. Παιδιά, έχει κάτσει έτσι μπόλα και κοιτάει. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Είναι έτοιμη. Λοιπόν, κοίτα, φοράει και το τζιν της. Μπόλα. Να το δείξουμε. Κοίτα εδώ, φοράμε μήνια. Έτοιμη. Έχει βάλει στο μάτι το Γιάννη. Ναι. Τώρα. Δεν θέλει τις απότομες κινήσεις. Όχι. Ούτε χέρι να τις βάζεις από πάνω όταν την έχει κάποιος αγκαλιά. Είναι ότι τσαντίζεται. Ναι. Κοίτα τι περίεργεια, μάλλον φοβάται, θα έλεγα εγώ. Προστατεύει, σου λέει τώρα, ρε παιδί μαμά, την πάρεις εσύ αγκαλιά και τη χαϊδεύεις και αυτά και έρθω εγώ να σε πειράξω ή να απλώσω χέρι. Νομίζει ότι κάτι θα έρθω να σου κάνω και θα ορμήξει να με δαγκώσει. Μάλλον θέλει και τις απότομες κινήσεις, όπως και ο Κούκι φοβάται πολύ, το πάει να κάνει το χέρι πάνω από το κεφάλι του. Να και αυτή το δεν το θέλει καθόλου, μα καθόλου. Λοιπόν, η μπόλα θα ξεκουραστεί και εμείς θα πάμε στα περίεργα παράξενα από όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε να δούμε κιόλας το πρώτο, να ξεκινήσουμε γιατί έχει και πολλά. Ναι, απλά να ξέρεις ότι ένα μυαλό. Χειμώνα, καλοκαίρι, κάποια στιγμή κολλάει. Και εμένα τώρα το μυαλό μου κόλλησε, το χτύπα στο ψητό. Παϊδάκια. Α, θες το μέλλον να σου κρατήσω παϊδάκια. Έχουμε σήμερα όμως και πολύ ωραίο αρνάκι και κοκορέτσι κοντοσούβλι. Ενώ που δεν είναι από αυτά που έχουμε κάνει. Αρνί, παϊδάκια, πατάτες τηγανιτές, τζατζίκι, κολοκυθάκια τηγανιτά. Ναι, και επίσης και σαλάτα χωριάτικη. Εγώ αυτό όχι, θέλω. Αν θες τη χτύπα στο ψητό. Σαλάτα χτύπα στο ψητό, ναι. Αυτή εντάξει, μου αρέσει. Okay. Εγώ σήμερα θα φάω χωριάτικη πάντως. Για πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το πρώτο μας θέμα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι ένα γιγάντιο καλαμάρι. Και πήγα να το πω. Το οποίο ξεβράστηκε στην παραλία του Cape Town. Mm-hmm. Έτσι λέγεται εκεί η περιοχή. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο καλαμάρι το οποίο ξεβράστηκε πάνω στη θάλασσα. Δεν έχουν ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο αυτοί που το είδαν. Το φωτογραφίσανε φυσικά. Εξηγούν ότι τα μάτια του είναι τόσο μεγάλα σαν μια ανθρώπινη γροθιά. Αν το, γιατί στη φωτογραφία... Δεν φαίνεται τόσο. Είναι στην πραγματικότητα. Ναι, φαίνεται στην πραγματικότητα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το δυσάρεστο είναι ότι είναι πεθαμένο. Και ότι μαζί με αυτό βρέθηκαν και άλλα πολλά καλαμάρια έτσι μεγάλα πεθαμένα. Άρα μάλλον κάτι δηλητηριάστηκαν και το νερό τα έβγαλε έξω. Και αυτά τα καλαμάρια είναι πάρα πολύ σπάνιο να τα βρεις ή αν κάποιος... Το μεγάλο καλαμάρι το λέμε θράψαλο, αλλά αυτό δεν είναι ούτε θράψαλο. Ναι. Εδώ τώρα μιλάμε για, θράψαλο, μιλάμε για γίγαντα. Αυτά λέει για να τα βρεις τα καλαμάρια τα πρέπει είναι... Ζούνε στο βυθό πάρα πολύ βαθιά, σε πολύ βαθιά νερά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρεις, να τα πιάσεις. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, 40 Βιετναμέζοι το έσκασαν από το καζίνο της Καμπόζη, κολυμπώντας. Πού. Λοιπόν, αυτοί ήταν, δουλεύανε σε ένα καζίνο στην Καμπόζη και απ' έξω το καζίνο έχει μία λίμνη. Δουλεύανε μέσα σε πολύ άθλιες συνθήκες, δεν τους πληρώνανε, τους εκμεταλλευόντουσαν συνέχεια, τους συμπεριφερόντουσαν πάρα πολύ άσχημα. Το φαγητό που τους δίνανε να τρώνε ή να πιούνε νερό και αυτά ήταν πάρα πολύ ελάχιστα. Είχαν πάει για κάτι καλύτερο, αλλά τους βγήκε κάτι πολύ χειρότερο. Οπότε μια μέρα οι 40 εργαζόμενοι του καζίνου αγανάκτησαν, δεν ξέραν πώς να φύγουν και το σκάσανε από... παρατήσαν τη δουλειά τους και το σκάσανε από το καζίνο κολυμπώντας. Α, τόσο καλά. Και φύγανε, κολυμπήσανε πάρα πολλά μέτρα μέχρι να περάσουν απέναντι. Απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Όμως σώθηκαν. Ναι, σώθηκαν. Αυτό, ναι, εννοείται. Και γλιτώσαν και από τις... κακές συνθήκες εργασίας που είχανε.
Λοιπόν, εδώ είναι μια γυναίκα η οποία φίλησε έναν κρατούμενο στις φυλακές και ο κρατούμενος μετά από λίγες ώρες πέθανε. Αυτό τώρα από τι? Είχε βάλει μια ουσία στο στόμα της, λένε, μια ναρκωτική ουσία πολύ δυνατή στο στόμα της που δεν ξέρω πώς ακριβώς, γιατί δεν το εξηγεί με λεπτομέρεια, απλά όταν αυτή φίλησε τον κρατούμενο στο στόμα, του έβαλε τη ναρκωτική ουσία στο στόμα του. Προφανώς κάπως θα το έβγαλε από σακουλάκι, ναι, δεν ξέρω κρύψει, τι. Ναι, και του το μετέφερε και εκείνος ο κρατούμενος μετά από λίγες ώρες πέθανε. Αυτό δηλαδή έτσι όπως το ακούσε θεωρείς ότι έγινε σκοπίμος? Νομίζω πως ναι. Μάλιστα. Και οι αρχές συνέλαβαν τη γυναίκα αυτή, ναι, τη βάλανε στις γυναικείες φυλακές και δικάστηκε για 10 χρόνια. Μάλιστα. Μόνο 10 χρόνια. Μόνο. Τι τούρτα είναι αυτή? Νηφική τούρτα, η οποία δεν κόπηκε ποτέ από το ζευγάρι. Γιατί? Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι, αποφασίσαν να παντρευτούν και η γυναίκα ήταν vegans. Ο άντρας ήταν κρεατοφαγάς πολύ. Και πήγανε, κλείσανε ένα κέντρο να κάνουν τη δεξίωση μετά το γάμο τους. Η οικογένεια όμως της νύφης ήταν και αυτοί όλοι vegans. Ζούσανε, τρώγανε, ξέρεις, χόρτα, σαλάτες, τέτοια. Δεν τρώγανε καθόλου κρέας. Και όταν ήρθε 2 μέρες πριν το γάμο τους, ο γαμπρός είχε πάει στο κέντρο και είχε ακυρώσει όλο το μενού που είχε κλείσει η νύφη. Είχε βάλει vegan μενού και κάποιο κανονικό για τους καλεσμένους του γαμπρού. Ο γαμπρός πήγε ακύρωση, έβγαλε από το μενού όλο το vegan και όταν το έμαθε η νύφη 2 μέρες... Το ακύρωσε το γάμο, τσακωθήκανε πάρα πολύ άσχημα και της έλεγε ότι δεν είναι σωστό, επειδή αυτός ήταν και καλά πολύ σκληρός κρεατοφαγάς. Ότι έπρεπε να έχουν κρέατα και δεν είναι ωραία πράγματα τα vegans και αυτά. Και η νύφη του ακύρωσε το γάμο. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν ξέρω, ίσως δεν ήταν και έτοιμοι να το κάνουν. Δηλαδή τώρα για ένα μενού δεν ακυρώνεις έναν που τον αγαπάς και έχεις αποφασίσει να πάει να παντρευτείς και έχεις κάνει την προετοιμασία του γάμου κτλ. Μπορεί να τσακώνεις, αλλά δεν ακυρώνεις όλο το γάμο. Πιστεύω ότι δεν ήταν και πολύ έντονο το δέσιμο να φτάσουν στο γάμο. Εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι το ζευγάρι που χώρισε γιατί απατούσαν ο ένας τον άλλον μεταξύ τους. Δηλαδή? Δηλαδή η κοπέλα συνομιλούσε με κάποιον μέσω ίντερνετ και ο άντρας συνομιλούσε με κάποια μέσω ίντερνετ. Τραγικό. Αυτό να δείτε κάποιοι που στέλνετε και δεν ξέρετε που στέλνετε και μη σας βγήκε είναι η γυναίκα σας ή ο άντρας σας ή δεν ξέρω εγώ ποιος. Και ενώ συζητούσανε... Ήταν μαζί 7 χρόνια ή 7 ή 8 χρόνια σαν ζευγάρι που συγκατοικούσαν όλα τα πάντα, μιλούσαν ξεχωριστά. Και κάποια στιγμή φαντάζομαι θα της είπε πες μου λίγο για σένα, για τη ζωή σου. Όχι. Είσαι παντρεμένη, με ποιον είσαι. Τα είπανε, συζητήσανε και αυτή... δεν είχαν ζητήσει να δούνε πρόσωπο ένας του άλλου, δηλαδή βλέπανε μια άλλη φωτογραφία μάλλον. Ήταν ψεύτικα τα προφίλ με άλλες φωτογραφίες. Κλασικά. Και συζητούσαν και έλεγε αυτή εμένα μου αρέσει να κάνω αυτό, είμαι ρομαντική, είμαι έτσι, είμαι εκείνο, μου αρέσει το τάδε φαγητό, μου αρέσει η μουσική αυτή. Αυτός έλεγε τα ίδια πράγματα. Και άρχισε να καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται, κάτι του θυμίζει. Και όχι. Και αυτή να λέει δεν υπάρχει, λέει, αυτό το πράγμα, γιατί παντρεύτηκα και έχω βρει τον έρωτα της ζωής μου και αυτός είναι ο έρωτας της ζωής μου και πόσο πολύ ταιριάζω μαζί του, να δώσουμε, λέει, ραντεβού. Και λέει αυτός, ναι, δίνουν ένα ραντεβού έξω και την ώρα που συναντιούνται βλέπει ο ένας τον άλλο. Τραγικό. Ότι ήταν αυτή μαζί. Και άρχισε να ρίχνει. Πω. Και άρχισε να. Καλά, όχι πως δεν έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Έχουν γίνει και πολύ πολύ χειρότερα. Πάρα πολύ χειρότερα. Δηλαδή, έχω ακούσει ιστορίες. Εντάξει. Μπορεί και να έχουμε βιώσει και κάποιες. Ναι. Και μετά αρπαχτήκαν εκεί πέρα, προσπαθούσε να ρίξει ευθύνες ο ένας στον άλλον όταν συναντηθήκανε και αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο. Η πρώτη ατάκα ξέρετε ποιο είναι σε αυτό, ε? Το ξέρω ότι ήσουν εσύ, γι' αυτό το έκανα. Ήμουνα σίγουρος ότι κάτι δεν γίνεται και δεν πάει καλά. Αυτή είναι η πρώτη ατάκα που λένε. Αυτοί είπανε, α, με απατάς. Ναι, ναι, ναι. Μα σε απατάω εγώ, λέγεσαι, και το ίδιο κάνεις κι εσύ. Πάμε στην επόμενη.
Λοιπόν, η επόμενη είναι αυτό το κοριτσάκι. Θέλω να μου πεις πόσο χρονών το κάνεις. Νομίζω ότι το είδα η Ιωάννα και νομίζω ότι είναι 25. 23. 23. Νομίζω ότι κάπου το πήρε το μάτι μου το συγκεκριμένο. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι είναι που την μαθαίνει. Είναι μια κοπέλα 23 χρονών. Κάπου που το είδα. Μοιάζει για 8 χρονών παιδί. Την οποία, εντάξει, πολλοί κόσμος, αρκετοί βασικά, ξέρεις, έχουμε αυτή την κακία μέσα που κάθονται και κοροϊδεύουν αν ο άλλος είναι κοντός, ψηλός, χοντρός, αδύνατος, το οτιδήποτε. Την κοροϊδεύανε λόγω του ύψους της και αυτά, αλλά την κοπελίτσα αυτή την πήρανε σε πάρα πολλές γνωστές σειρές στο εξωτερικό που έπαιζε, της είχαν δώσει ρόλους. Και λένε ότι η κοπέλα στην αρχή ένιωθε πάρα πολύ άσχημα για το ύψος της και το πώς είναι, αλλά μετά το συνήθισε, το χαίρεται και το διασκεδάζει, που μοιάζει σαν 8 χρονών. Και νομίζω ότι επειδή είναι συγκεκριμένο, είναι και πάρα πολύ εύκολο να πάρει περίεργους ρόλους. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ είναι ένα ζευγάρι που όταν είχαν, τότε που ήταν με την καραντίνα που μας είχαν κλείσει μέσα, είχαν αρχίσει και δυσκολεύανε λίγο τα οικονομικά τους, οπότε σκέφτηκαν κάτι, να μαζέψουν μερικά λεφτά για τις διακοπές τους μετά, αν καταφέρουν και μαζέψουν αρκετά, και τι κάνανε για να τα μαζέψουν. Κάθε φορά λοιπόν που κάνανε έρωτα, βάζανε 6 δολάρια στο κουμπαρά. Από μόνοι τους, από το δικό τους πορτοφόλι. Ναι, από το δικό τους. Κάθε φορά λοιπόν που κάνανε έρωτα βάζαν 6 δολάρια στο κουμπαρά και είχαν φτάσει να το έχουν κάνει 220 κάτι φορές. Είχαν μαζέψει 1.350 δολάρια και αποφάσισαν μετά από αυτό, μαζέψανε και άλλα λεφτά που άνοιξε και πιάσανε τη δουλειά τους κανονικά, να παντρευτούν και τα λεφτά του κουμπαρά να τα πάνε ταξίδι του μέλη. Εγώ πάντως, Γιάννη, αν πετάω χρήματα, νομίζω ότι μπορεί να γίνω ζάπλωτος. Δηλαδή, εννοώ με βάση τις φορές, καταλαβαίνεις, που έρωτο τρόπο! Λοιπόν, έχουμε κι άλλο? Πλάκα να κάνουμε κανένα κουμπαρά, να δούμε τι μπορεί να μαζέψουμε. Ναι, Ιωάννα μου, να εγώ πάρουμε σήμερα κουμπαρά. Πολύ. Και εδώ πάλι για ζεύγος μιλάμε, όχι? Ναι. Α. Λοιπόν, εδώ είναι ένα ζευγάρι, μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε έναν βιαστή κατάδικο. Και γράφει, η αγάπη μπορεί να ανθίσει και στη φυλακή, λέει η κοπέλα. Εντάξει, τώρα... Αυτός ήταν φυλακή και η μητέρα του ήταν έξω, η οποία γνώρισε αυτή την κοπέλα και της είπε να της κάνει προξενιό με το γιο της. Της εξήγησε την ιστορία ότι είναι στη φυλακή και αυτά και εκείνη δέχτηκε να κάνει μία γνωριμία μαζί του. Ξεκίνησαν να μιλάνε στα τηλέφωνα. Έλεγε στην κοπέλα αυτά που της άρεσαν, η κοπέλα αυτά που άρεσαν σε εκείνον. Καταλάβανε και οι δύο ότι ταιριάζουν πάρα πολύ το τηλέφωνο, τώρα δεν ξέρω αυτό πώς γίνεται. Μετά από 6 μήνες αυτός μπόρεσε να έχει ένα επισκεπτήριο για να πάει να τον δει, βρεθήκανε στο επισκεπτήριο και της είπε ότι αν κάνει υπομονή 4 χρόνια να βγει έξω να παντρευτούν, να συγκατοικήσουν. Το έκανε? Ναι. Α, συγχαρητήρια. Αχ, έρος, όλα τα νικά. Λοιπόν, πού θα είναι σχεδιάσει τώρα και πού θα φας, είπαμε. Ετοιμάζω παϊδάκια. Ναι. Τι άλλο μου ζήτησες για να κάνω την κράτηση? Παϊδάκια, το αρνάκι, πατατούλες, σαλάτα χτύπα στο ψητό. Ωραία, και μπουρεκάκια. Και τζατζίκι. Τζατζίκι χειροποίητο. Η αμαρτία πάει όλοι μαζί. Ή ολοκληρωμένη ή τίποτα. Χρόνια πολλά, καλή Τσικνοπέμπτη. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αποδεσμεύω την Ιωάννα Μάντου, το βράδυ τα λέμε στο μαγαζί. Φλέμικ 139 στο πέραμα, εκεί ακριβώς σας περιμένουμε όλους για να περάσουμε καταπληκτικά. Πάω και επιστρέφω με Αγγελική Κούκουρα και με καλεσμένη και θα πούμε τα ήθη και τα έτοιμα και να τραγουδήσουμε και να περάσουμε καταπληκτικά. Stay tuned. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά.
και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας All Times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Jumping out the gym, I say you better get your aim right. I said you better get your aim. I just left the flight, it's been a long day. Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Set me in a dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. Now kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missing. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα εδώ Τσικνοπέμπτη και βεβαίως καρναβαλιστήκαμε γιατί ήθη και έθιμα η μέρα Τσικνοπέμπτης και η Αγγελική Κούκουρα να μην ντυθεί, γιατί στο τρίτο μέρος δεν θα είναι και μόνη, θα μας ταξιδέψει σε πολύ ωραίες μουσικές διαδρομές, αλλά θα έχει και παρέα, δεν γίνεται. Τι είσαι τώρα? Ποιος Αλέξανδρε? Πώς το λέμε, είναι Κανκάν? Όχι. Είναι Σπανιόλα. Είναι Σπανιόλα. Πάντα αυτές τις Σπανιόλες με το Κανκάν και τις τρέσεις με τρέσεις, τα μπερδεύω αυτά. Όλα μαζί είναι ένα πράγμα. Όλα μαζί είναι ένα πράγμα. Χρόνια πολλά, Αγγελική Κούκουρα. Χρόνια πολλά. Εγώ βέβαια έχω πει και πέρσι πάλι είχε ντυθεί. Εγώ δεν είχα ντυθεί. Πέρσι δεν είχα ντυθεί, μόνο πέρσι δεν ντύθηκα. Όλες τις άλλες χρονιές ντύθηκες, πάλι δεν είχα ντυθεί εγώ. Πρόπερσι, ναι. Δεν ξέρω πώς έχουμε μέρες ακόμα όμως. Μπορούμε να ντυθούμε και καθαρά Δευτέρα. Καλά, εννοείται. Μάλλον και εκεί θα κάνουμε τον Grande. Αλλά πα το ρητό. Καλά, εννοείται. Πώς το λες έχει, γιατί ξέρω ότι έχει αυτή την τρέλα. Έχει μία καρταρόμπα για τις εμφανίσεις και μία για τις στολές. Όπου στολή και η Βασίλο η πρώτη. Λοιπόν. Έλα, κάνω το αγγέλο. Τι? Κάνω το αγγέλο. Α, εντάξει. Okay. Να πούμε ότι στο τρίτο μέρος της εκπομπής, αφού έτσι ταξιδέψουμε στην παράδοση λίγο για τη σημερινή μέρα, δεν θα είσαι μόνη σου, θα σας αφήσω γιατί δύο γυναίκες θα μας έτσι ταξιδέψουν μουσικά, ενώ εγώ θα πάω στο χτύπα στο πιστό για να σας ετοιμάσω το τραπέζι να έρθετε αμέσως μετά. Θα το πω ή θα είναι έκπληξη? Όχι, ποιος θα είναι κοντά μας? Θα είναι κοντά μας η Λουκία Καρδιακού, η αγαπημένη Λουκία της καρδιάς μου. Όπου φαντάζομαι θα τη δω τότε, γιατί ντυμένη θα είναι και εκείνη. Θα τη δεις και αυτή ντυμένη είναι. Θα μου πεις εκείνη την ώρα. Και θα πούμε και λίγο ισπανικό και λίγο διασκεδαστικό. Όχι πολλά, είμαι και λίγο κρυωμένη σήμερα. Δεν πειράζει, αλλά είσαι καλλιτέχνης, αγάπη μου. Ναι, ο καλλιτέχνης παραμερίζει όλες τις δυσκολίες για να διασκεδάσει ο κόσμος. Μα πώς πέρασε ο καιρός φέτος, Αλέξανδρε? Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Πώς πέρασε ο καιρός? Σε λίγο θα λέμε καλό καλοκαίρι και δεν θα το καταλάβουμε. Δηλαδή μπήκε το τριώδιο, έτσι. Πέρασε η Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου, μας διδάσκει την ταπείνωση, έτσι. Πέρασε η Κυριακή του Ασώτου με την αξία της μετάνοιας και το μεγαλείο της συγχώρεσης. Και είμαστε λοιπόν τώρα 11 μέρες τη δεύτερη εβδομάδα του Τριωδίου, 11 μέρες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, που είναι η Κυριακή της Απόκρεα. Οπότε λοιπόν, έχουμε ψυχαγωγία τώρα, έτσι, σήμερα είναι η μέρα που ξεδίνουμε, τρώμε και το μασκάρι με μεταμφίεση, χορός, τραγούδι και πίνουμε κρασί και κάνουμε κέφι και όλα αυτά έχουν και μία, έτσι, προέρχονται και από τα αρχαία χρόνια, στην πραγματικότητα, που γίνονταν κάποιες τα αρχαία ανθεστήρια προς τιμήν του Διονύσου και γίνονταν γιορτές με φαγοπότη, δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και με την αρχαία μας παράδοση.
Η τσικνοπέμπτη, η λέξη αυτή βγαίνει καταρχήν από το. Από την τσίκνα. Που είναι με το κρέας που έχει να κάνει. Ναι, με το που έχει ψητό. Να κάνει με το ψητό. Και από, και από την Πέμπτη, που είναι μια μέρα που η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει τη βρώση του κρέατος. Γιατί είπαμε η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι νηστείες, έτσι. Ναι. Και έτσι λοιπόν, αφού δεν γίνονται οι περιφερειακές μέρες, βάζουμε την ενδιάμεση. Κυριαρχεί, έτσι έγινε λοιπόν η επιλογή της Πέμπτης, κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα, γι' αυτό έβαλε και εγώ αυτά, Αλέξανδρε, σήμερα. Τα σέξι σου. Και στο κρασί, αλλά και στο φαγητό, δηλαδή όσο επιτοπλίστον τρώμε κόκκινο κρέας, γιατί αυτό μας προϊονίζει με κάποιο τρόπο τη χαρά του Πάσχα και της Αναστάσεως. Τέλεια. Αυτή η μέρα. Είπαμε ότι η πρόληψή της χάνεται στα βάθη του χρόνου. Γίνεται, έτσι δίνεται στα νοικοκυριά η ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να καταναλώσουν με ορταστικό και χαρούμενο τρόπο όλο το κόκκινο κρέας που τους έχει απομείνει πριν από την νηστεία της Σαρακοστής. Και γίνονται και πολλά χειροσφάγια στην Πελοπόννησο εκείνη την ημέρα. Σε κάθε σπίτι βλέπουμε απ' έξω υπάρχει μια ψησταριά και τα πιο ωραία κρέατα που τα έχει. Στο χτύπα στο ψητό. Εκεί ακριβώς θα βρεθώ σε πάρα πολύ λίγο για να προετοιμάσω όλων εσάς τα γεύματα. Χτύπα στο ψητό, Φλέμινγκ 139 στο Πέραμα, το μαγαζί της καρδιάς μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Εκεί θα είμαι κι εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα πούμε και να περάσουμε καταπληκτικά. Τι μας έχει ετοιμάσει, η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει κάτι special. Σήμερα έχουμε και κοκορέτσια και εξοχικά και κοντοσούβλια και αρνιά. Ό,τι προλάβεις βέβαια. Έχει και αρνί ψητό, βεβαίως. Και παϊδάκι και σου μισθό. Παϊδάκι την τελευταία φορά δεν είχες. Ναι, δεν είχα γιατί όλοι αυτό θέλανε. 30 κιλά παϊδάκια, μάν και με τα παϊδάκια σας. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω ότι το Σάββατο της ίδιας εβδομάδας, καθώς και τα δύο επόμενα Σάββατα, δηλαδή της Τυρινής και της πρώτης ημέρας της Σαρακοστής, που είναι των Αγίων Θεοδώρων, είναι αφιερωμένα στη μνήμη των νεκρών. Βέβαια, εκκλησιαστικά δύο είναι τα ψυχοσάββατα όλο το χρόνο, αλλά παραδοσιακά έτσι βάζουμε και τα υπόλοιπα. Να πούμε τώρα και για κάποια έθιμα που γίνονται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είναι, όπως είπαμε, η απαρχή των καρναβαλικών εκδηλώσεων και έχουν ξεκινήσει δηλαδή, αλλά τότε γίνονται έτσι σε πιο μεγάλο φάσμα. Στην Κέρκυρα γίνονται, λέγονται κορφιάτικα πετεγολέτσια. Δηλαδή, το βράδυ της Τσινοπέμπτης, στην τοποθεσία Κουκουνάρα, στην Κέρκυρα, γίνεται έτσι ένα δρόμενο. Πετεγολές και σημαίνει κουτσομπολιά. Σαν ένα δρόμενο γίνεται. Που έχει τις ρίζες του στην Ιταλική Κωμωδία, που είναι και κοντά στην Κέρκυρα. Ναι, εννοείται. Κόρφου και ναι. Όλα αυτά πάνε μαζί. Πάνε μαζί. Στην Πάτρα δεν ξέρω αν έχει βρεθεί ποτέ εκείνη την ημέρα, γιατί τη αρέσει κιόλα. Πάτρα ένα. Δεν ξέρω αν είναι και βαφτιστήρα σου εκεί, νομίζω. Ναι. Και που τη έχει πολλή δυναμία. Μεγάλη αγάπη. Μεγάλη. Αφού μια φορά έχει κάνει λάθος το μήνυμα. Και μου είχε στείλει εμένα για το δώρο, κατάλαβες. Ναι. Όχι πως δεν θα το αποδεχόσουν, αλλά λες μάλλον κάπου αλλού ήταν. Ναι. Λοιπόν, είναι το έθιμο της Γιανούλας της Κουλουρούς, η αναπαράσταση δηλαδή, και αυτό είναι ένα δρόμενο, που ήταν μια γυναίκα έτσι φτωχιά και στον περασμένο αιώνα και έτσι λίγο αφελής, που της έλεγαν ότι θα παντρευτεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ίλσον. Και έτσι γίνεται αυτό το έθιμο με το γάμο της Γιανούλας της Κουλουρούς. Στις Σέρες, ας πούμε, έχει φωτιές παντού. Πώς είναι αυτό το πείδημα της φωτιάς που λέμε που γίνεται σε κάποιες άλλες περιοχές. Και όπου γίνεται περιοχές. Σε κάποιες άλλες στο Γιανιού. Ακριβώς, στο Γιανιού, ακριβώς. Στην Ίω, στο νησί της Ίου, διάφοροι έτσι μασκαρεμένοι με κουδούνια γύρω-γύρω τριγυρνάνε όλα τα σπίτια. Έτσι, από εδώ και από εκεί. Ένα που είναι πολύ ωραίο είναι το έθιμο του βλάχικου γάμου. Μάλιστα. Στη Θήβα, αρέσει αυτό, έτσι. Ξεκινάει την Τσικνοπέμπτη και θα ολοκληρωθεί την Καθαρά Δευτέρα, αυτό μην νομίζεις. Είναι το προξενιό των νέων. Και αυτό έχει βακχικές ρίζες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μία από τις πατρίδες που θεωρείται του Θεού Διονύσου ήταν και η Θήβα, γιατί από εκεί ήταν η μητέρα του Σεμέλη. Μάλιστα. Από τη Θήβα. Και έχει δηλαδή μία λογική. Γιατί τα έθιμα στην πάροδο των χρόνων παραμένουν στην ουσία τα ίδια, έτσι. Το έχουμε δει και από τις παροιμίες μας αυτά. Έτσι, καιρό έχουμε να κάνουμε παροιμίες. Κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα δεν κάνουμε την καμία παροιμία. Μετά στον πόρο, τι κάνουν, παίρνουν ένα μακαρόνι, Αλέξανδρε, και το βάζουν λέει, κάτω από το μαξιλάρι για να δουν ποιο θα παντρευτούν. Την Τσικνοπέμπτη. Την Τσικνοπέμπτη. Και άμα δουν κανέναν τράγο. Ναι. Ή κανέναν αρνί. Άμα δουν κανέναν αρνί. Λες να δουν κανέναν αρνί. Από το πολύ φαΐ. Μάλιστα. Ναι.
Έχουμε άλλα έθιμα. Αυτά είναι γενικώς τα κυριότερα έθιμα. Πάντως γενικότερα είναι μια μέρα η οποία πραγματικά ο κόσμος ξεδίνει. Είναι μια μέρα που θέλουμε να φάμε καλά και να περάσουμε πολύ καλά. Γιατί μετά θα αρχίσει η Τυρίνη, είπαμε, που εκεί πέρα απαγορεύονται τα γαλακτοκομικά. Επιτρέπονται μόνο τα γαλακτοκομικά και τα τυροκομικά. Ναι, για όσους βέβαια το διατηρούν για όλο αυτό το, εννοώ, το διάστημα. Και για όλη την χρονική αυτή περίοδο των 40 ημερών. Και επίσης γινόταν και κάτι άλλο τα παλιά χρόνια. Ας πούμε, σε πολλά μέρη της Ελλάδας, που δεν υπήρχαν και τα ψυγεία και όλα αυτά, έσφαζαν ένα χοιρινό τα Χριστούγεννα, που το χρησιμοποιούσαν με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Δηλαδή το έκαναν καβουρμά, ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα το κάνουν, ή το έκαναν καπνιστό. Και έτσι εκείνη την εποχή τρώγανε ό,τι είχε περισσέψει από το καπνισμένο ή τσιγαρισμένο από τα Χριστούγεννα. Α, τόσο πολύ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Γιατί αυτό διατηρείται για καιρό, διατηρούνταν. Σαφώς. Μέσα στο λίπος του κτλ. Γιατί δεν υπήρχε η ψήξη και όλα αυτά. Επειδή όμως Τσικνοπέμπτη, εκτός από το καλό φαγητό, συνοδεύεται πάντοτε και από καρναβαλίστικο χορό, ναι, αλλά και από τραγούδι, είναι η μέρα που ξεδίνουμε και περνάμε καλά, θεωρώ ότι θα πρέπει τώρα να φύγεις από το παρουσιαστικό σου. Θα πάμε σε μια πολύ ιδιαίτερη... Θα σου πω τώρα. Ακούστε πώς θα γίνει. Εγώ πρέπει να φύγω, να τις απολαύσω από το αυτοκίνητο και να φτάσω στο χτύπα στο ψητό, γιατί μετά θα έρθουν για φαγητό. Και πρέπει βεβαίως γίνεται πανικό. Πρέπει να υποδεχτώ τις φίλες μου και να φάνε καλά. Πάω σε μια ιδιαίτερη μαγειρική, γρήγορη, από πατέρα Παρθένιο μέχρι να ετοιμαστεί η Αγγελική Κούκουρα και να έρθει εδώ τραγουδιστικά. Τα κορίτσια μου, καρναβαλικά και μοναδικά, θα κλείσουν αυτή την εκπομπή με πολύ μουσική. Και θα ετοιμαστείτε. Το βράδυ εμείς τώρα, έτσι. Εμείς τώρα πια τη νύχτα. Ναι. Νύχτα όταν λέμε, κατά τις 10 δηλαδή. Ναι. Εμείς στο χτύπα ραντεβού, στο χτύπα στο ψητό. Πάμε σε μια μαγειρική μέχρι να προετοιμαστούν, να φέρουν τα αρμόνια τους. Δεν ξέρω τι θα φέρουν, δεν ξέρω τι έχουν ετοιμάσει. Εγώ απλά θα διασκεδάσω μαζί τους. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά και του χρόνου, Αλέξανδρε. Να είμαστε καλά. Και την καθαρά Δευτέρα, έτσι. Εννοείται. Καθυστερήσαμε λίγο αυτές τις μέρες. Πολλές δουλειές, πολλές υποχρεώσεις. Όμως δεν σας ξεχνώ, δεν σας αφήνω χωρίς τις αγαπημένες συνταγές. Σήμερα λοιπόν μας στείλαν ωραιότατα μανιτάρια. Μεγάλα όπως βλέπετε εδώ πέρα, και είπα να σας τα κάνω γεμιστά στο φούρνο με ριζάκι και λαχανικά. Θα χρειαστούμε λοιπόν μεγάλα μανιτάρια, πιπεριές διάφορα χρώματα ψιλοκομμένες, κρεμμυδάκι, κολοκύθι, ρύζι, μιχάκι, άνηθο, ντομάτα πάστα, λίγες μαύρες σταφίδες, λίγο σκόρδο, λίγη γραβιέρα, αλάτι και πιπέρι. Πάμε να φτιάξουμε τα μανιτάρια. Ανάψαμε το μάτι μας και βάλαμε ένα τηγάνι επάνω. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο να κάψει. Και θα τσιγαρίσουμε τα λαχανικά μας. Η μανιτάρια είναι πάρα πολύ νόστιμα, πάρα πολύ υγιεινά. Οι περισσότεροι από εσάς αγαπάτε τα μανιτάρια. Θα βάλουμε τα λαχανικά εδώ μαζί να τσιγαριστούν. Όλα μαζί. Βλέπετε πόσα πράγματα μπορούμε να φάμε νόστιμα, να αποφεύγουμε τα πολλά λιπαρά, να αποφεύγουμε το κρέας και να τρώμε υγιεινά. Τσιγαρίζουμε τα λαχανικά. Εγώ έχω βάλει διάφορα χρώματα πιπεριές, κολοκυθάκι, κρεμμύδι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι λαχανικό θέλετε. Να το συνδυάσετε και να γεμίσετε το μανιτάρι. Θα φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο. Θα δείτε στο τέλος, θα φτιάξουμε
ένα πάρα πολύ ωραίο, δυνατό και γευστικό πιάτο. Ρίξουμε και το σκορδάκι. Μπόλικο σκόρδο χρησιμοποιούμε σχεδόν σε όλες μας τις συνταγές. Είπαμε ότι προσπαθούμε να τρώμε υγιεινά. Προσπαθούμε να κρατάμε τις ευεργετικές ιδιότητες από όλα αυτά τα καλά της φύσης, τα καλά του Θεού. Λίγο ακόμα να μαραθούν τα λαχανικά μας και θα συνεχίσουμε. Μαράθουμε τα λαχανικά μας, δεν θέλουμε πολύ να μην πικρίσει το σκόρδο. Θα ρίξουμε το ρύζι, τις σταφίδες, την πάστα της ντομάτας και τον άνοιχο. Να κατέψουμε καλά. Και σιγά σιγά θα ρίχνουμε νεράκι μέχρι να βράσουμε λίγο το ρύζι μας. Κάνα 5 λεπτό έτσι παραπάνω, δεν χρειάζεται. Αλλά το πιπερώνουμε. Φρέσκο πιπεράκι, σκοτεινό. Υπέροχα. Λίγο νεράκι ακόμα. Να πάρει μια βράση. Και το σβήνουμε να πάμε να γεμίσουμε τα μανιτάρια. Δείτε τι ωραία γέμιση που φτιάξαμε, πόσο ωραία χρώματα έχει. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγη γέμιση κάτω στο ταψάκι μας. Να πλώσουμε καλά. Και από πάνω θα στρώσουμε τα μανιτάρια. Και θα τα γεμίσουμε αρκετά. Έχουμε ανάψει το φούρνο ήδη στους 160 βαθμούς. Ψήσουμε για 25 λεπτά περίπου και λίγο πριν γίνουνε θα ανοίξουμε το φούρνο και θα ρίξουμε από πάνω λίγη γραβιέρα. Πάμε να τα βάλουμε στο φούρνο. Πάντα σταυρώνουμε το φαγητό μας και περιμένουμε. Είμαστε λίγο πριν το ψήσιμο. Βλέπετε πως έχει γίνει το φαγητό μας. Και τώρα θα ρίξουμε από πάνω το τυράκι. Όπως σας είπα,
και θα ολοκληρώσουμε. Ίσα να λιώσει το τυράκι τώρα και είμαστε έτοιμοι. Το τυράκι έχει λιώσει και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Βλέπετε. Μια γενναία μερίδα. Για να δούμε. Βλέπετε πως ψήθηκε το μανιτάρι, πόσο νόστιμο τα λαχανικά του, το τυράκι του, υπέροχο. Για να δοκιμάσουμε. Γεμιστά διαφορετικά. Υπέροχα. Καλή μας όρεξη. Κοσμοχρώ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώ. Του κόσμου τα χρώματα. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Jumping out the gym, I say you better get your aim right. I said you better get your aim. I just left the flight, it's been a long day. Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Set me in a dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. Now kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missing. Επιστρέψαμε λοιπόν, χρόνια πολλά, με καρναβαλίστικη διάθεση και με τη Λουκία Καρδιακού, την αγαπημένη μας, κοντά μας. Θα πούμε μερικά τραγούδια για να σας διασκεδάσουμε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πάμε λοιπόν.
ακόμα δέσπρε κορσοράς δε πριμαβέρας ελ Μαντρίτα παρέθε λας βιολετέρας και πρεγονάντο παρέθενε κολομπρίνας και βαντιάντο και βαντιάντο κομπρελώστε σενιωρίτας και νου βόλε μας κι ουδριά κομπρεμιούστε στεραμίτο κομπρεμιούστε στεραμίτο παλουθύλο ενε κοχάλ δε ζουν ποτέ τα νιάτα χωρίς τραγουδιά και κάθε αγάπη σβήνει χωρίς λουλουδιά κάθε κοκέτα στο στήθος θέλει να έχει και μια βιολέτα, μικρή βιολέτα εμορφά μου κοπελούδια στα ωραία σας μαλλιά ρίξτε άφθονα λουλούδια και σκορπίστε με τραγούδια χιλιολόθερμα φιλιά. Τα τραγούδια θα σας πούνε όσα θέλουν μυστικά με τα ρόδα που μεθούνε μέσα απ' τις καρδιές μιλούνε και απ' τη γλώσσα παιγιώ. Γλυκό. Πάμε λοιπόν με τη Λουκία και με Νεξέδες. Είμαστε και λίγο κρυωμένοι σήμερα, αλλά κάνουμε προσπάθεια. Δεν έχουμε μικρόφωνα εδώ, ζωντανά. Αλλά θα κάνουμε ό,τι το πιο όμορφο. Πάμε. Και αφιλτράριστα. Και ευχαριστώ. Αφιλτράριστα. Αφιλτράριστα λοιπόν σήμερα. Με νεξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά Χαβαϊδί Υπότιτλοι AUTHORWAVE
πια, δε σε θέλω πια. Τα σωθήκα μου τα έχεις μαυρισμένα, δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δε μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια, δε μπορώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ κι άλλον αγαπώ, μάθε κι άλλη μια πως δε σε θέλω πια. Πολύ ωραίο. Δεν βοήθησε και πολύ σε αυτό. Λίγη παράδοση χρειάζεται. Τώρα ήρθε η δική σου ώρα. Αφού είναι τελευταίο. Αυτό είναι δικό σου. Ναι, ό,τι ναι. Θες εσύ. Και μαζί, και μαζί. Το γυνάτι σου. Αχα. Τα για σε μια δε σκύψαν για το χατήρι σου κι ολοκληρώ το κρύψαν το παραθύρι σου. Το κοκκινό γερόνι τη φλόγα του πετά, εσύ σε για στεφάνι κι εγώ του θάνατα. Βρε ασύν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ, κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Βάρατε δυο λιτζίδες ασικικό σκοπό, στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Βασιλικό στη γλάστρα, πλάτη φιλό σαν θή, κι εγώ μιλώ με τ' άστρα για σένα ναι ξανθή. Στα χείλη σου το γέλιο, στα μάτια η απονιά, εγώ θα την εκάψω αυτή τη γειτονιά. Βρε ασύν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ, κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Βάρατε δυο λιτζίδες ασικικό σκοπό, στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Βάρατε δυο λιτζίδες ασικικό σκοπό, στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ.